Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Αγγελική Μιλιώτη, είναι υπεύθυνη στρατηγικών συμμαχιών του Wikifarmer, το καμάρι του Wikifarmer. Καλησπέρα, Αγγελική. Καλησπέρα, Πέτρο. Ευχαριστώ για την εισαγωγή. Οπότε, εφόσον ολοκληρώσαμε το κομμάτι της θεωρίας της συγκομιδής, είναι ώρα να περάσουμε στη θεωρία της ελαιοποίησης. Θα μιλήσουμε αρχικά για τα στάδια και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στα κριτήρια ποιότητας, τόσο για τις επιτραπέζιες ελιές, όσο και για το ελαιόλαδο. Ονομαστικά, τα στάδια της ελαιοποίησης ξεκινούν από την παραλαβή του ελαιοκάρπου, συνεχίζουμε στην αποφύλωση και στη συνέχεια περνάμε στο πλύσιμο, στο σπάσιμο και στη μάλαξη του καρπού, για να περάσουμε έπειτα στο στάδιο του διαχωρισμού του ελαιολάδου από τα υπόλοιπα φυτικά υγρά, αλλά και στην παραλαβή του τελικού προϊόντος. Έτσι, ξεκινώντας από την παραλαβή του ελαιοκάρπου, πρέπει να έχουμε υπόψη μας πάντα ότι ο χρόνος παραμονής του στο ελαιουργείο πριν την επεξεργασία πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό για να αποφεύγονται οι όποιες αλλοιώσεις. Στη συνέχεια, ο καρπός μας περνά στο στάδιο της αποφύλωσης, όπου η απομάκρυνση των φύλων είναι επιβεβλημένη, διότι όταν αυτά συνθλίβονται μαζί με τον, καρπό, το τελικό μας προϊόν, το ελαιόλαδο, υποβαθμίζεται ποιοτικά, για παράδειγμα, αποκτά πικρή γεύση. Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι η παρουσία μιας μικρής ποσότητας φύλων μπορεί να έχει θετική επίδραση στο τελικό προϊόν, αφού αυξάνει την αντοχή του ελαιολάδου στην οξείδωση από ουσία φωτός, εφόσον το εμπλουτίζει με φενόλες αλλά και διάφορα αντιοξειδωτικά. Το στάδιο του πλυσίματος αποσκοπεί προφανώς την απομάκρυνση των ξένων υλών αλλά και των υπολοιμάτων των φυτοφαρμάκων. Και στη συνέχεια, ο καρπός μας είναι έτοιμος να περάσει στο στάδιο του σπασίματος ή αλλιώς της άλεσης. Αυτό το στάδιο αποτελεί και το πρώτο κύριο στάδιο της επεξεργασίας του ελαιοκάρπου ουσιαστικά. Στα νέου τύπου ελαιουργικά συγκροτήματα, τα οποία είναι φυγοκεντρικά και μεικτά, αλλά και στα βελτιωμένου τύπου κλασικά, χρησιμοποιούνται μεταλλικοί σπαστήρες ή αλλιώς σφυρόμυλοι. Στη συνέχεια, περνάμε στη μάλαξη, η οποία αποτελεί το πιο βασικό στάδιο όλων, καθώς μέσω αυτού του σταδίου επιτυγχάνεται η συνένωση των ελαιοσταγονιδίων σε μεγαλύτερες σταγόνες ελαιολάδου. Είναι ακριβώς αυτή η συνένωση που στη συνέχεια θα μας επιτρέψει τον διαχωρισμό του ελαιολάδου από τα φυτικά υγρά. Αλλά πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι σε περίπτωση παράτασης του χρόνου μάλαξης δημιουργούνται γαλακτώματα τα οποία δυσχεραίνουν τον διαχωρισμό αυτό. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται επίσης η επαφή της ελαιοζύμης με τον ατμοσφαιρικό αέρα, καθώς ο ατμοσφαιρικός αέρας μπορεί να προκαλέσει απώλειες τόσο στα αρώματα, αλλά και να ευνοήσει την έναρξη της οξειδωτικής τάγησης. Καθώς επίσης πρέπει να αποφεύγονται και οι θερμοκρασίες άνω των 27 βαθμών Κελσίου, καθώς σε εκείνο το εύρος θερμοκρασιών καταστρέφονται τα πτυτικά, αλλά και δημιουργείται ένα κοκκινοπό χρώμα που είναι ανεπιθύμητο. Γι' αυτό το λόγο, πολλοί κάνουν τη μάλαξη σε περιβάλλον ατμόσφαιρας αζότου με σκοπό να αυξήσουν τη συγκέντρωση των αντιοξειδωτικών. Επίσης, πολλοί παραγωγοί χρησιμοποιούν την τεχνική της ψυχρής έκθλιψης, δηλαδή την εφαρμογή θερμοκρασιών κάτω από 27 βαθμούς Κελσίου, με σκοπό να διατηρήσουν τόσο τα θρεπτικά συστατικά, όπως είναι η βιταμίνη Ε, όσο και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος. Στη συνέχεια, περνάμε στο στάδιο του διαχωρισμού του ελαιολάδου από την ελαιοζύμη, ο οποίος διαχωρισμός μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους: είτε με πίεση, είτε με φυγοκέντρηση, είτε με συνάφεια ή αλλιώς εκλεκτική διήθηση. Στον πίνακα αριστερά βλέπουμε συγκεντρωτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου. Ξεκινώντας από την πίεση, ως κύρια πλεονεκτήματα αναφέρουμε το χαμηλό της κόστος, αλλά και τη λίγη υγρασία που παραμένει στην ελαιοπυρήνα μετά το στάδιο αυτό, ενώ ως διαδικασία μειονεκτεί στο γεγονός ότι είναι ασυνεχής, αλλά και στο γεγονός ότι η ελαιοζύμη πιθανότατα να αλλοιωθεί λόγω των ελαιοδιαφραγμάτων που υπάρχουν. Η φυγοκέντρηση πλεονεκτεί στο γεγονός ότι είναι μια αυτόματη διαδικασία και επίσης απουσιάζουν τα ελαιοδιαφράγματα με ό,τι θετικό αυτό επιφέρει, όπως για παράδειγμα το ότι δεν αλλοιώνεται η ελαιοζύμη που αναφέραμε νωρίτερα. Όμως έχει υψηλό κόστος ως διαδικασία και οι φενόλες πολλές φορές σημειώνουν απώλειες όταν χρησιμοποιείται πολύ νερό, όπως και τα αρωματικά όταν χρησιμοποιούνται υψηλές θερμοκρασίες. Η συνάφεια πλεονεκτεί στο γεγονός ότι είναι μια αυτόματη διαδικασία και ότι περνά τα αρωματικά και τα φαινολικά στο τελικό μας προϊόν, που σίγουρα είναι επιθυμητό. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερος χρόνος, ενώ υπάρχει και μία δυσκολία στον καθαρισμό των λεπίδων. Τέλος, έχουμε τον διαχωρισμό ή αλλιώς καθαρισμό του ελαιολάδου. Γίνεται με χρήση του ελαιοδιαχωριστήρα και επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, όπως το ειδικό του βάρος, το σχήμα και τις διαστάσεις των σταγονιδίων, το εξώδες αλλά και τη θερμοκρασία.
Έχει δοκιμαστεί πολλές φορές η χρήση πεκτηνολυτικών ενζήμων με σκοπό τη διευκόλυνση παραλαβής του ελαιολάδου. Περνάμε τώρα στο στάδιο της ποιότητας. Ξεκινάμε με τα κριτήρια ποιότητας των επιτραπέζιων ελιών. Το μέγεθος και το σχήμα του ελαιοκάρπου αποτελεί ένα κριτήριο ποιότητας και επηρεάζεται από τον όγκο του φορτίου του δέντρου και από τις καλλιεργητικές επεμβάσεις όπως είναι η λίπανση, η άρδευση κτλ. Το μέγεθος του πυρήνα, βάσει του οποίου οι ελιές διαχωρίζονται σε μικροπύρινες, οι οποίες είναι και ιδανικές για τη βιομηχανία, μεσοπύρινες και μακροπύρινες. Η αναλογία βάρους σάρκας προς βάρος πυρήνα είναι ακόμη ένα κριτήριο ποιότητας και όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτή, όσο μεγαλύτερος είναι δηλαδή ο αριθμός αυτός, τόσο πιο κατάλληλος είναι ο καρπός μας. Η ποιότητα της επιδερμίδας, ως ιδανική επιδερμίδα, χαρακτηρίζεται αυτή που είναι λεπτή αλλά ταυτόχρονα ανθεκτική στις όποιες καταπονήσεις. Το χρώμα του καρπού. Στις ελιές που έχουν υποστεί εκπίκρανση με άλκαλη, αλλά δεν έχει λάβει χώρα γαλακτική ζύμωση, το επιθυμητό χρώμα είναι ένα βαθύ πράσινο, ενώ στις ελιές που έχουν υποστεί γαλακτική ζύμωση, το επιθυμητό χρώμα είναι ένα πρασινοκίτρινο έως χρυσοκίτρινο. Στις φυσικώς όριμες ελιές σε άλμη, το ιδανικό χρώμα είναι το μελανοειώδες. Η υφή. Η συνεκτικότητα της σάρκας συχνά ταυτίζεται με την ποιότητα του καρπού και αυτή καθορίζεται από την ποικιλία, την περιεκτικότητα σε υγρασία και έλαιο, αλλά και τη δομή. Η γευσοσμία που κυρίως διαμορφώνεται βάσει των οργανικών οξέων του αλατιού και της περιεχόμενης αλευροπαΐνης. Η απουσία ελαττωμάτων είναι πολύ σημαντική και ως σημαντικότερα ελαττώματα θεωρούνται η παρουσία ξένων υλών ή η παρουσία εντόμων, μυκήτων και βακτηρίων. Η καλή υγιεινή κατάσταση του καρπού είναι πολύ σημαντική, καθώς βάσει αυτής διάφορες φυσικοχημικές διεργασίες παίρνουν ή όχι χώρα. Και τέλος, η καθαρότητα του καρπού που επιτυγχάνεται μέσω ελέγχων νοθείας. Πολύ συχνά, μαύρες ελιές που έχουν επεξεργαστεί με καυστικό νάτριο χρησιμοποιούνται για νοθεία σε φυσικώς όριμες ελιές σε άλμη. Σχετικά με το ελαιόλαδο, τα κριτήρια ποιότητας είναι τα εξής. Πρώτον, η οξύτητα. Η οξύτητα εκφράζεται ως γραμμάρια λαϊκού οξέως ανά 100 γραμμάρια ελαιολάδου και είναι αυτή βάσει της οποίας το ελαιόλαδο διακρίνεται σε εδόδημο και βιομηχανικό. Η υδρόλυση των τρικλικεριδίων, αποτέλεσμα της οποίας διαδικασίας είναι η αύξηση της οξύτητας του ελαιολάδου, λαμβάνει χώρα κατά κύριο λόγο πριν την εξαγωγή του ελαιολάδου από τον καρπό. Έτσι, η οξύτητα εξαρτάται άμεσα από την ποιοτική κατάσταση του καρπού και μεταβάλλεται κατά λίγο μετά την παραλαβή του ελαιολάδου από αυτόν. Στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, η οξύτητα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,8%. Η οξύδωση είναι ένα ακόμη κριτήριο ποιότητας του ελαιολάδου και προσδιορίζεται βάσει του αριθμού υπεροξυδίων και της απορρόφησης στο υπεριόδες φάσμα. Στο παρθένο ελαιόλαδο, ο αριθμός των υπεροξυδίων πρέπει να είναι μικρότερος ίσως με 20, ενώ ένας υψηλός αριθμός υπεροξυδίων υποδηλώνει ότι το ελαιόλαδο έχει υποστεί οξυδοτικές ή άλλες αλλοιώσεις και συνδέεται άρρηκτα με μείωση της διάρκειας ζωής του. Η απορρόφηση στο υπεριόδες φάσμα μετράται με χρήση των σταθερών K232 και K270, οι οποίες τιμές αντίστοιχα πρέπει να είναι κάτω από 2,5 και κάτω από 0,22 στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και οι σταθερές αυτές επίσης χρησιμοποιούνται και για προσδιορισμό και για έλεγχο νοθείας, εκτός από προσδιορισμό οξύδωσης. Το χρώμα του ελαιολάδου είναι ένα ακόμη κριτήριο ποιότητας. Το ελαιόλαδο είναι πράσινο όταν ο ελαιόκαρπος είναι άγουρος, δηλαδή στην αρχή της περίοδου συγκομιδής όπου επικρατούν οι χλωροφύλλες, ενώ σταδιακά το χρώμα του μετατρέπεται σε κίτρινο, καθώς η συγκέντρωση των καροτινών αυξάνεται και τελικά το χρώμα γίνεται φαιό όταν πλέον μιλάμε για υπερόριμο καρπό. Σε περίπτωση που παρατείνεται ο χρόνος μάλαξης της ελαιοζύμης, απελευθερώνεται μεγαλύτερη ποσότητα χλωροφύλλης, με αποτέλεσμα το ελαιόλαδο να αποκτά πιο έντονο πράσινο χρώμα. Το άρωμα και η γεύση είναι ακόμη κάποια κριτήρια ποιότητας του ελαιολάδου και βάσει αυτών γίνεται ο διαχωρισμός σε αγουρέλα, που είναι τα ελαιόλαδα με πικρή γεύση, σε πικρά ελαιόλαδα, όπου έχουν υπάρξει μεγάλες ποσότητες φύλων κατά την επεξεργασία, σε φρουτώδη, που είναι αυτά που έχουν παραλυφθεί από φυσιολογικά οριμασμένους καρπούς, και σε ελαιόλαδα με καλή γεύση, δηλαδή διακριτική και ευχάριστη, αλλά και σε ελαττωματικά, στα οποία έχουμε γεύση μούχλας ή ταγκάδας κτλ. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου. Και οι παράγοντες αυτοί μπορούν να βρεθούν σε όλα τα στάδια, από το σχηματισμό του ελαιολάδου στον καρπό μέχρι και να φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Ξεκινώντας από το σχηματισμό του ελαιολάδου στον καρπό, οι κύριοι παράγοντες είναι η ποικιλία, το κλίμα. Για παράδειγμα, σε περιοχές με μεγάλη ηλιοφάνεια ευνοούνται τα αρωματικά συστατικά και κατά επέκταση η ποιότητα του ελαιολάδου. Το έδαφος, σε υγρά και αργυλώδη εδάφη πιο συγκεκριμένα, το ελαιόλαδο είναι φτωχότερο σε αρωματικά συστατικά σε σχέση με τα ξηρά και ασβεστοληθικά εδάφη. Τα έντομα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ο δάκος της ελιάς αναφέρεται ως ο κυριότερος εχθρός
Και αυτό γιατί οι οπές που δημιουργεί το έντομο κατά την έξοδό του από τον καρπό αποτελούν μελλοντικές αιστείες μόλυνσης. Στα σημεία αυτά μπορούν να αναπτυχθούν μετέπειτα και μύκητες, οι οποίοι εκρίνοντας λιπολυτικά ένζημα αυξάνουν την οξύτητα του ελαιολάδου που προφανώς είναι ανεπιθύμητο. Επίσης, μέσω των οπών αυτών ευνοείται και το τάγκισμα του ελαιολάδου, αφού αυτό έρχεται σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Επίσης, τα διάφορα κοκοειδή όπως το λεκάνιο συμβάλλουν και αυτά στην ποιοτική υποβάθμιση του ελαιολάδου. Ταυτόχρονα έχουμε και τους μύκητες. Το γλιοσπόριο προκαλεί τις σημαντικότερες αλλοιώσεις, ενώ η ξεροβούλα και το κυκλοκόνιο σε μικρότερο βαθμό. Ο χρόνος συγκομιδής είναι ένας ακόμη παράγοντας. Ως ιδανική στιγμή συγκομιδής, θεωρούμε το στάδιο της φυσιολογικής ορίμανσης του καρπού, δηλαδή όταν το χρώμα του καρπού έχει μεταβληθεί από πράσινο-κίτρινο σε μαύρο ιώδες. Ο τρόπος συγκομιδής επηρεάζει την ποιότητα του ελαιολάδου μέσω των τραυμάτων που μπορεί να δημιουργηθούν στους καρπούς, οι οποίοι ουσιαστικά αποτελούν μελλοντικές αιστείες μόλυνσης. Και πάντα οι πεσμένοι καρποί πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από το έδαφος. Κατά την αποθήκευση του καρπού και πριν την επεξεργασία του, πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι τα μέσα μεταφοράς είναι πολύ σημαντικά. Η ιδανική επιλογή θεωρούνται τα πλαστικά τελάρα, μιας και αυτά επιτρέπουν τον αερισμό και την αναπνοή του καρπού. Ο χρόνος αποθήκευσης πριν την επεξεργασία, όπως υπόθηκε και νωρίτερα, πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό, γιατί όσο αυτός ο χρόνος αυξάνεται, τόσο μειώνονται τα αρωματικά συστατικά του ελαιολάδου, αλλά και η αντοχή του στην οξυδοτική τάγκηση. Κατά την επεξεργασία του καρπού, στη συνέχεια, κατά την οποία μάλιστα διαμορφώνεται η ποιότητα του ελαιολάδου κατά 25-30%, οι παράγοντες είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας, ο οποίος ευνοεί τις οξυδοτικές αλλοιώσεις του ελαιολάδου, η θερμοκρασία και μάλιστα οι υψηλές θερμοκρασίες που ευνοούν τις χημικές και βιολογικές αλλαγές, αλλά και η παρουσία σιδήρου στις μεταλλικές επιφάνειες, ο οποίος δρά ως καταλύτης των οξυδώσεων. Πιο συγκεκριμένα, κατά την αποθήκευση του ελαιολάδου με αύξηση της θερμοκρασίας, αυξάνεται το ποσοστό των ελεύθερων λιπαρών οξέων, ενώ αυξάνεται ταυτόχρονα και η οξύτητα. Όπως βλέπουμε στο γράφημα, σε θερμοκρασία δωματίου, που είναι η γραμμή με τα τριγωνάκια, η οξύτητα αυξάνεται πολύ πιο έντονα σε σχέση με την αποθήκευση σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, όπως οι 4 ή οι 10 βαθμοί Κελσίου. Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης θεωρούνται οι 12 με 15 βαθμοί Κελσίου. Το οξυγόνο κατά την αποθήκευση επιδρά και μέσω αυτού αυξάνεται ο αριθμός των υπεροξυδίων του ελαιολάδου, ενώ αυξάνονται και οι τιμές των συντελεστών K232 και K270 που αναφέραμε νωρίτερα. Επίσης, με έκθεση στο οξυγόνο μειώνεται η συγκέντρωση των φαινολικών, όπως βλέπουμε στο κάτω διάγραμμα, με έκθεση σε υψηλότερες θερμοκρασίες, όπως η θερμοκρασία δωματίου, και με έκθεση στο οξυγόνο, οι φαινόλες πέφτουν πολύ πιο έντονα. Και γι' αυτό το λόγο πολλοί χρησιμοποιούν αέριο άζωτο υποπίεση ως μέσο πλήρωσης των δεξαμενών για αποφυγή αυτών των αλλοιώσεων.